Καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Είναι Παρασκευή σήμερα, εν ώψη Σαββατοκύριακο. Και θα ξεφύγουμε λίγο να κάνουμε και ένα διάλειμμα από το μετεγγραφικό έτσι, σκηνικό το οποίο μας οδηγεί πολλές φορές σε παράνοιες υπό την έννοια θέλω αυτόν, θέλω εκείνον, θέλω τον άλλο, τον παράλληλο. Σκάς τα, μη τα σκάς, γιατί τα σκάς, πώς τα σκάς. Για να μην σκάσουμε, ας κάνουμε έτσι μια σκούπα τι έχει γίνει στα τελευταία μάτια του Μουντιάλ. Να δούμε τι έχουν κάνει οι Red διεθνείς, αυτό για σήμερα. Και να σχολιάσουμε και κάποια άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν πάλι με τις εθνικές ομάδες. Και ίσως να βγάλουμε έτσι ένα ευχάριστο σήμερα διάλειμμα από, επαναλαμβάνω, αυτό το μεταγραφικό σκηνικό παράνοιας κάθε καλοκαίρι. Το αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας, ότι όλοι ανησυχούμε, ότι βλέπουμε τις ελλείψεις. Όσο και να παρακολουθούμε το άθλημα, δεν είμαστε και προπονητές, ούτε είμαστε και το λογιστήριο της ομάδας για να αποφασίζουμε πού θα πάει το budget. Απλά εκτιμούμε, προτείνουμε μεταξύ μας και ευελπιστούμε ότι θα μας ακούσει ο καλός Θεός και θα μεταφέρει την εικόνα μας, τη σκέψη μας, τη γνώμη μας στον προπονητή και στο τεχνικο-οικονομικό team της ομάδας. Πάμε λοιπόν από 22 του μηνός 6, το Βραζιλία, εδώ, Κωνσταρίκα είναι ο πρώτος μας σταθμός, με τον Φιρμίνο να είναι το αντικείμενο προσοχής μας εδώ πέρα, το πρόσωπο προσοχής για μας, ο οποίος έπαιξε στο τελευταίο 20 λεπτό. Αν θέλετε, δεν τα πήγε άσχημα, αλλά δεν είχε και πολύ μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι, με την Κωνσταρίκα που το πάλεψε να κρατήσει μακριά με τους Βραζιλιάνους. 2-0 το τελικό σκορ, με τον Φιρμίνο να έχει συμμετοχή πάντα στο παιχνίδι και να εκτιμώ ότι το 6,6 που του δόθηκε δεν αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, ας πούμε, την εικόνα του παίχτη. Νομίζω ότι είναι άδικο το 6,6. Επιμένει ο προπονητής στον Τζέσους, πέτω το όπως θέλετε, τη City. Εγώ εκτιμώ ότι ο Φιρμίνο έχει καλύτερη λειτουργία στην ομάδα. Διάφορες περιπτώσεις, και εδώ άλλος παίρνει τις αποφάσεις. Λιγότερη κούραση αγωνιστική, όμως κακά τα ψέματα, είναι στην πρίζα, κάνει προπονήσεις, δεν κάνει διακοπές ο παίκτης και αυτό δεν είναι καλό για μας. Λοιπόν, επόμενος σταθμός, το Σερβία-Ελβετία, σε ένα μάτς που γίναν διάφορα. Ο Γκρούιτς δεν πήρε μέρος στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στους, αν μπορείς να τους πεις, όντως Ελβετούς, γιατί έχει μέσα Γερμανούς, έχει, ξέρω εγώ, Τινήσιους, Μαροκινούς, Ιουγκοσλάβους, πρώην Ιουγκοσλάβους, οι οποίοι είναι Κωσοβάροι, Κροάτες και εγώ δεν ξέρω τι, τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι λοιπόν δεν τίθεται θέμα συζήτησης για τον Γκρούιτς, όμως τίθεται ένα θεματάκι το οποίο έχει να κάνει με το Σακίρι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι, σημείωσε και το νικητήριο γκολ, αλλά οι πανηγυρισμοί του, τόσο όσο και του άλλου παίκτη που συμμετέχει στην εθνική αυτή και στην Premier League, να χαρακτηρίζονται πολιτική, εθνική και ούτω καθεξής. Και αυτό το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης αδικεί τον εαυτό του, προφανώς με τα κολλήματα αυτά, γι' αυτό και από Inter Bayern έχει μείνει στη Stoke 3 χρόνια και δεν παρουσιάζει εξέλιξη στην καριέρα του. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το επαναλαμβάνω, όμως. Επόμενος σταθμός μας θα είναι το Βέλγιο, την Τινησία. Εδώ ο Μινιολέ έμεινε στον πάγκο, οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε και ήταν και αναμενόμενο. Να πω σε όλους ότι στο βίντεο αυτό γυρίζεται πριν τα παιχνίδια της Πέμπτης, δηλαδή πριν γίνουν καν τα απογευματινά παιχνίδια, οπότε δεν θα έχουμε εικόνα για τη Σενεγάλη και για την Εθνική Αγγλία, την οποία θα σχολιάσουμε από τη εβδομάδα με τον Αντώνη και σε μια γενική σούμα των ομίλων και την παρουσία των διεθνών μας εν γέννη. Έτσι λοιπόν θα πάμε στο Αγγλία-Παναμάς, όπου έγινε party time, με τον Trent Alexander-Arnold να μην συμμετέχει για άλλη μια φορά, αλλά ο Henderson να φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού,
καθότι ο James Vardy αντικατέστησε τον Kane που είναι αρχηγός. Τρία γκολ για τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, ενώ πολύ καλή εμφάνιση ουσιαστική ως αμυντικό χαφ για τον Ιορδάνη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που φόρεσε και το περιβραχιόνιο. Λοιπόν, Ιαπωνία Σενεγάλη, το επόμενο παιχνίδι, με τον αρχηγό της Εθνικής Σενεγάλης, τον δικό μας, τον Μανέ, να γίνεται και man of the match, έπαιξε πάρα πολύ καλά, σημείωσε και ένα τέρμα, ήταν ουσιαστική η συμμετοχή του, δεν έγινε man of the match σύμφωνα με το who scored. Τώρα πώς πήρε το βραβείο της Budweiser, αυτό είναι άλλη ιστορία. Διά την περιπτώσει δεν μας πολύ απασχολεί. 7,2 τον βαθμολογεί εδώ το who scored. Θα μείνουμε σε αυτό. Πάμε το επόμενο που είναι Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος. Με τον Μανέ, με τον Σαλάχ να γίνεται, να ανοίγει το σκορ με ένα πανέξυπνο και αστραπείο σε αντίδραση τρόπο στον γκολ, να χάνει άλλο ένα μέσο μετά για να σιγουρέψει την νίκη της ομάδας του. Οι Σαουδάραβες δυστυχώς σέρβιραν πικρό αντίο στην ομάδα της Αιγύπτου, τους νίκησαν με 2-1 και φύγανε χωρίς βαθμούς. 7,3 για τον Μο Σαλάχ, ο οποίος είναι και η μεγαλύτερη βαθμολογία για παίχτη που δεν είναι εκτός τέρματος. Για τον Χαντάρη, να πούμε ότι έπεσε και πέναλτι, ήταν πολύ καλός, αλλά δεν μπορούσαν να βοηθήσουν οι δυο τους την υπόλοιπη ομάδα, η οποία ήταν κινητική, αλλά χωρίς να είναι ουσιαστική. Ισλανδία-Κροατία, στις 26 του μηνός, βλέπετε εδώ, βραδινό παιχνίδι, η Κροατία έχει προκριθεί, έχει δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να μπαίνει αλλαγή και η βαθμολογία του να είναι χαμηλή, καθότι δεν πήγε γενικά και πολύ δυνατά στο παιχνίδι η Κροατία, πήγε συντηρητικά. Τρίτη νίκη για τους Κροάτες και γεια σας. Λοιπόν, και τέλος το Σερβία-Βραζιλία, ένα παιχνίδι το οποίο στις αποστολές ήταν τόσο ο Γκρούιτς όσο και ο Φιρμίνο, αλλά παρέμειναν στον πάγκο και δεν είχαν καμία συμμετοχή απολύτως. Για την ιστορία, η Βραζιλία κέρδισε τους Σέρβους 2-0 και τους άφησε απ' έξω, την ώρα που η Ελβετία έφερνε 2-2 με την Κωνσταρίκα και σιγούρευαν την πρόκριση τους. Έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές, οι παίχτες που ενδιαφέρουν και έχει γίνει λόγος γύρω από, από την ομάδα, ο Φεκίρ τα πήγε ικανοποιητικά με τη Γαλλία, για τον Φόσμπεκ που το έχουμε κάνει θέμα ήταν καλός, οι Γερμανοί ήταν μια απογοήτευση και έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς παίχτες για τον Μπραντ, για τον Μέγερ, έχουν ακουστεί κάποια σχόλια από ο φιλάθλος μας. Ούτε ναι, ούτε όχι, θα έλεγα εγώ. Και τέλος για το Σακίρι, τα είπαμε, είναι ένα θεματάκι. Προσφάτως και μάλιστα στο παιχνίδι της Κροατίας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο τερματοφύλακάς τους, τον οποίον θα κάνουμε θέμα τις επόμενες μέρες. Ήταν ο δεύτερος goalkeeper, ο οποίος παίζει στη Βελγική Γκέντ. Είναι ο Κάλινιτς. Μεγάλο σε ηλικία και επίσης καλά σχόλια μάζεψε, συγκέντρωσε και ο τερματοφύλακας της Ελβετίας, ο Σόμερ, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον και για τους δύο. Απλά θα δούμε και στην επόμενη εβδομάδα τους παίκτες αυτούς και όχι μόνο, μιας και θεωρητικά ο Γιώργης ψάχνει λύση για τη θέση 1. Τα έχουμε πει τα προβλήματα, τα έχουμε σχολιάσει. Κάθε εβδομάδα αναφερόμαστε και σε αυτό. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί λύση για να προχωρήσει. Αυτά λοιπόν εν ολίγης για το Μουντιάλ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θα απουσιάσουμε φυσικά.
όλο το Σαββατοκύριακο και Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί και Δευτέρα κάθε μέρα πρωί θα υπάρχει ένα βίντεο. Απλά ποικίλει η ώρα που ανεβαίνει, καθότι και εμείς προσπαθούμε να συντονιστούμε στους καλοκαιρινούς ρυθμούς και δεν το αντιλαμβάνεστε ότι έχει τη δυσκολία του. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε σήμερα, ρεπό αναγκαστικά, Παρασκευή, μιας και έχουν κλείσει όμιλοι και από αύριο αρχίζουν τα νοκάουτ και όποιος αντέξει. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.